Τι κάνουμε, πώς είμαστε! Δεν υπάρχει, ρε φίλε, κόσμος όπου δεν έχει παίξει κάποιο Tekken παιχνίδι. Μήπως είμαι πολύ καλός! Βρω! Σίγουρα παίζω εγώ! Τι έκανε, πάτησε ούλτι αλλά δεν βάρισε ποτέ. Πάρτο! Τώρα εγώ παίζω στο hard. Ρε, έχω ενθουσιαστεί, δεν κάνω καν πλάκα. Τι έκανε, ρε! Δεν τρώει damage, what? Για μου έχει μπλοκάρει τα πάντα, τι γίνεται? Χιλάρι. Ωε, το πάτσα τι φάγα ξύλο! Φτάνει! Ρο, τι μπάνγκερ έφερα πάλι. Τι τραγουδάρνε αυτοί, boys! Hello. Hello. Καλησπέρα, το PlayStation το έχω ανοίξει. Το έχω ανοίξει. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Εντάξει, εννοείται ο αγαπημένος μου τρόλ θα είναι εδώ. Δεν χάνει, δεν χάνει. Ο φίλος μου Νίκ θα είναι εδώ. Ο κύριος Πλαίσιος είναι εδώ, κύριε Πλαίσιε. Χρόνια και ζαμάνια. Χρόνια και ζαμάνια, πώς και από το stream σας. Hello, change username. Hello, Wyvok, μπουρεκάκι. Καλά, παιδιά. Τι σας έχω σήμερα. Σας έχω. Το PlayStation είναι μια αγορά από το πλαίσιο. Από πού αλλού. Έχει τις καλύτερες τιμές και τις καλύτερες εκπτώσεις ακόμα και στα PlayStation. Όχι μόνο στα παιχνίδια. Κύριε, κύριε. Λοιπόν. Α, ναι, περιμένετε. Περιμένετε. Shooting Stars που το θυμήθηκες, Need for Speed. Από εκεί είναι, δεν ξέρω, πάτσα free copyright music. Και ό,τι μου έβγαλε. Onka W. Nice. Α, δεν θα παίξουμε εδώ, απλά το φέρνω εδώ πέρα τώρα αυτό για να βλέπουμε. Λοιπόν. Ελπίζω να είστε ready. Ελπίζω να είστε ready. Γιατί! Ακούγεται κανονικά το PlayStation, το ακούτε τους ήχους του. Σήμερα έχουμε Tekken 8 στην πολύ όμορφη στη φώτο. Ποια φώτο? Υπάρχει στιγμή που δεν είμαι όμορφος, φίλε. Αυτό θες να μου πεις. Αυτό θες να μου πεις. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Shooting Star. Κομματάρα, κομματάρα. Αλλά έχουμε content σήμερα. Πού είσαι, Deepster? Λοιπόν, παιδιά, ποιοι από εδώ, ποιοι από εδώ, έχετε παίξει Tekken. Οκ. Okay. Ωραία, το Tekken μπορεί να ακούγεται και λίγο πιο δυνατό από ό,τι πρέπει, αλλά αυτό ρυθμίζεται, το μόνο εύκολο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει, ρε φίλε, κόσμος όπου δεν έχει παίξει κάποιο Tekken παιχνίδι. Οκ. Okay. Π.χ. εγώ το πρώτο Tekken που έπαιξα ήταν το Tekken 5. Αλλά μιλάμε χρόνια πριν, όχι ιστορίες. Έχει ένα από το πρώτο. Ντέμιαν, πόσο χρονών είσαι, ρε? Το chat μόνο πατάει ένα για ναι. Έχει γίνει πια αυτό by default. Έχει γίνει by default. Λοιπόν, έχω ακούσει τα καλύτερα για το Tekken 8 πάντως. Έχω ακούσει τα καλύτερα. Ήθελα να το δοκιμάσω όπως και δίποτε. Κοίτα! Δεν έχει τους χαρακτήρες που έπαιζα. Για παράδειγμα, που είναι ο Eddie Guerrero. Μπορεί να μου πει κάποιος, δεν είναι αυτή τη στιγμή στο roster. Θέλω να παίξουμε το story, by the way. Θέλω να παίξουμε το story. Γιατί το Tekken έχει το πιο περίεργο story από κάθε game. Έχω δει και τις ταινίες, φανταστείτε. Και παίζει να σπαμάρω Jin σήμερα. Jin Kazama, ό,τι πιο εύκολο. Αλλά, έχουμε, λοιπόν, έχουμε story. Έχουμε character episodes. Tekken Fight Lounge. Fight Lounge where you can find and communicate with players. Α, είναι online. Το Arcade Quest, που είναι και αυτό σαν story, οπότε έχει 2-3 story modes, character customization, Tekken Ball, δεν έχω ιδέα τι είναι το Tekken Ball, θα το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, chat, θέλετε να ξεκινήσουμε με story? Θα μας βάλει να παίξουμε με διάφορους χαρακτήρες, για να δούμε όλο το roster του παιχνιδιού. Ή θέλετε να κάνουμε τίποτα άλλο? Γενικά θα έχουμε 2 ώρες γεμάτες ξύλο. Παναγιώτ! Μες ένα offline battle πρώτα. Λοιπόν, κάτσε να σας δείξω λίγο εδώ πέρα. Offline.
versus player versus CPU. Λοιπόν, enjoy fighting with your special styles. Ναι, το είδα αυτό. Τα έχω ψάξει, είναι αλήθεια. Air combo. After, τι, press for a combo starter. Ρόχο, δεν παίζω έτσι. Turn on special start. Can we toggle? No. Left. Λοιπόν, αυτό είναι το roster με χαρακτήρες. Θυμάμαι ότι έπαιζα αυτήν εδώ στο Tekken 6. Αυτή δεν είναι που αφήνει το κεφάλι της. Αφήνει το κεφάλι της και κάνει boom. Πάνω στον αντίπαλο, σαν βόμβα. Έπαιζα Horang. Ο Steve πού είναι? Πού είναι ο Steve? Νάτος. Λοιπόν, ο Steve ήταν από τους αγαπημένους μου στο Tekken 5. Αλλά δεν βαρούσε κλωτσιές, βαρούσε μόνο μπουγκετίδια. Steve Ta, εναντίον Horang. Αυτή είναι φίλη. Ο Steve και ο Horang είναι φίλοι γιατί ο ένας παίζει με κλωτσιές και ο άλλος με μπουνιές. Medium. Τρελός είσαι. Τρελός είσαι. Στο medium θα παίξουμε για πρώτο παιχνίδι. Hey. Λοιπόν, αν κερδίσω το CPU, ok, τι θα κάνουμε? Τουρνουά Tekken με πλαίσιο. Τώρα στο κοντινότερο κατάστημά σας. Ότι την είπες. Ωπα ρε. Sit down. Μήπως είμαι πολύ καλός. Κάτσε λίγο φίλε, μήπως παίζω ψηλο insane. Sit. Bro! Σίγουρα παίζω εγώ. Τι γίνεται, γιατί παίζω έτσι? Δεν το έβαλες. Very hard το έβαλα. Κάτσε κάτω. I win. Γιατί παίζω καλά? Πάμε να παίξουμε story. Μπορεί να χρειάζεται να το βάλω hard. Να δοκιμάσω ένα ακόμα fight στο hard για να δω πού ακριβώς βρίσκομαι από άποψη δυσκολίας. Την ίδια μάχη. Επίσης τα γραφικά του δεν είναι άρρωστα. Θέλω να μου πείτε λίγο τα γραφικά του παιχνιδιού. Εδώ θα παίξουμε. Δεν το πιστεύω ότι κάθε παιχνίδι που βγαίνει έχει insane γραφικά. Ένα, πατάει μόνος του ένα. Ατζιντάγκο. You definitely win. Τι έκανε, πάτησε ulti αλλά δεν βάρισε ποτέ. Πάρτο! Περιμένω να τελειώσει το power του. Σίγουρα, τώρα εγώ παίζω στο hard. Διαστημικό beating. Perfect. Τι γίνεται? Ρε, έχω ενθουσιαστεί, δεν κάνω καν πλάκα. Για την έχω καταβρει. Οχ. Έχουμε ξεφύγει Tekken. Οχ. Κάτσε, θέλω να κάνω αυτό. Wow.
What? What? Το hard μπορεί να με σταματήσει. Πάμε να παίξουμε story. Είμαι έτοιμος να κατακτήσω τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Θέλω να μου πείτε πώς είναι η φωνή μου σε σχέση με το παιχνίδι, chat. Είμαι πολύ δυνατά, είμαι πολύ σιγά να ανεβάσω το game. Learn about the Mishima saga up until Tekken 7 with the digest movies. Wouldn't you like to go to the gallery before starting the story? Θέλετε να δούμε το story. Θέλω να τσεκάσουμε το story. By the way, για όποιον θέλει να πάρει το Tekken, μπορείτε να το πάρετε το πλαίσιο. Να ξέρετε, έχει ένα πρόγραμμα που μπορείς να πάρεις πράγματα με δόσεις, χωρίς πιστωτική. Άρα μπορείς να πάρεις το Tekken σε δεύτερες δόσεις, 20 ευρώ το μήνα. Έχει πάει, λοιπόν, Tekken 1, Tekken 6, σούμαρι. Για να δω, τι είναι αυτά τα movies. Αυτό είναι το Tekken 5, το θυμάμαι. Σαν να είναι χθες. Αυτός είναι ο Χαϊχάτσι. Αυτή είναι η Jack 5. Τον θυμάμαι. Αυτός είναι ο Kojima. Ποιος? Κάτι πρέπει να πάω λάθος. Παιδιά, το Tekken θα έκανε insane ταινία αν απλά όντως καθώς να τη φτιάξουνε. That was meant something inside me. Έχει και Devil Jin, ισχύει! The King of Iron Fists. Για το πραγματικό Tekken Tournament. 50 ο Τζιπάντσι ήταν το τελευταίο boss σε κάποιο, έτσι. Πέρα, αξίζει το παιχνίδι να το αγοράσω. Βλέπουμε τώρα το story, αλλά κοίτα, έχω διαβάσει reviews. Και το παιχνίδι έχει 90% από κριτικούς. Όχι από την Κρήτη. Αλλά έχει 90% βαθμολογία. Το οποίο λέει πολλά. Τι, αυτό ήταν το story Tekken 5. Το story Tekken 5 ήταν ότι πέθανε ο Χαϊχάτσι και ότι ο Μπισι... Πάμε να παίξουμε story. Είμαι να σου πλακώσω όλους. Λοιπόν, chat. Να παίξω medium ή hard. Τι προτείνετε, ό,τι πει το chat. Medium ή hard. Πάμε hard, λοιπόν. Θα πω ποτέ όχι σε μια πρόκληση. Chapter 1. Αλλά αν το κάνουμε speedrun το story το τελειώνουμε σήμερα ρε. Θα δούμε όλο το story του Tekken 8. Κοίτα, το Tekken είναι παιχνίδι που το story είναι το extra του ρε φίλε. Το παίζεις για το online. Το παίζεις για να παίζεις ξύλο online με το αγαπημένο σου champion. Ταινία. Who is that? ラース司令。マウラース。ミシマ兵八が消えてから半年。ようやく掴んだチャンス。だ。今日こそ世界の敵を撃つ。オッケー。全てはあいつにかかっている。いや、見てどうやって振らね。 Αλλά παιδιά, champion μου λείπει ο Eddie Guerrero. Yeah, το πιο mainstream είναι να πεις ότι ο αγαπημένος σου είναι ο Τζιν. Αλλά ο Τζιν είναι και... είναι ρε φίλε ο main χαρακτήρας. Watch out! Τι έκανε ρε! Και τους πέταξε τη μηχανή! Θα τρελαθώ! Δηλαδή, αν δεν ξέρεις να παίξεις όταν ξεκινήσεις, δοκίμασε όντως Τζιν. Είναι ο πιο εύκολος από όλους.
Γιατί κάνει πάρα πολύ damage και δεν έχει περίεργα combos. Καζούγια! Οχτώ χρόνια αυτοί οι δύο παλεύουνε ρε φίλε, γιατί? No, I wouldn't. Όπ, τώρα μπήκαμε gameplay, είναι gameplay γραφικά. Πάω! Bro Fist! Ξεκινάμε. What? Πάρτο! Ω! Με δόντζαρε! Πάρτο! Κοίτα, η αλήθεια είναι και εγώ τώρα πατάω! Πολύ πιο δύσκολο σαν πριν. Πάρτο! Nice! Δεν πέθανε! Πέθανε. Το καλύτερο κόμπο είναι το τρίγωνο τετράγωνο μαζί. Πούμπα. Dude, πάνεις. Εννοείται πάνεις. Πάρτο. Ρε, έχει επιλογές, είναι σαν να παίζω Life is Strange. Oh no. Oh no. Χάσω! Οκ, το ελέγχω. Παιδιά, με άριστα το 10! Παίζω ένα 9, ναι ή όχι. Γράφεις ένα γιατί εννοείς ότι ναι, παίζω σαν 10. Σαν 9. Ωραία. Devil Jeans! Devil Jean! Πού πήγε? Μπάκα! Σάσα το Devil Castle-Gai! Ο Μάιο Κουρσί! Σβέτε ο Αρασίλ! Να με! Πέταξα λέιζερ τι λένε, αλλά με έσπασε. Όπα, όπα, μπρο! Άρτο. Είναι καλός αυτός! Όχι, δεν πατάει λέιζερ τώρα. Πέσε κάτω, άνθρωπέ μου. Λίγα το αράμ το πήραν τα παιδιά γιατί είχαν και λίβερ. Α, ναι ρε, κερδίσατε το αράμ, είναι κανείς εδώ που έπαιζε αράμ. Πάρτο. Για δεν νιώθω άνετα με το hard, είναι hard για εμένα.
Είμαστε ακόμα στην πρώτη μάχη. Πόνκα W, δεν το έχει παίξει. Αι. Όπα, έγινε κι αυτός Devil. Devil Kojima. Χάσαμε. Wait, θα με στον πάρει τώρα. Δεν τρώει damage, what? Για μου έχει μπλοκάρει τα πάντα, τι γίνεται? Χιλάρι. Οκ, επειδή τον βάρεσα. Τι χιλάρις! Πάρ' τον κάτω. Nice. Εγώ το έκανα αυτό. Τόσο ξύλο έφαγε, δεν πέθανε. Πρώτο κυριολεκτικά πήραμε το κεφάλι του και το κατεβάσαμε σε μια πολυκατοικία. Και εδώ ο μικρός Γιαννάκης τρέχει να σωθεί. Κάτσα. Αυτό το πράγμα σκότωσε τη μητέρα του, νομίζω, ναι. Ο Τζιν αρρώστησε. Εσείς, βγήκε πρόσφατα, όταν λέω πρόσφατα, τα τελευταία 3 χρόνια, κάποια ταινία Tekken. Καινούρια. Είμαι όλοι πέθαναν. RIP στο New York. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, θυμάμαι να βλέπω μία ταινία Tekken τώρα τελευταία με τον Τζιν. Πήγε στο τουρνουά και παίζανε ξύλο και μετά ήρθε αυτός που σκότωσε τη μητέρα του, το Goblin. Ο πράσινος, τέλος πάντων. Union of Nations Forces, Autonomous Unit, Guardian, τι όνομα είναι αυτό, τρελέ μου. Admiral, a few city blocks have been lost. The top brass has given us attack orders. C'est inutile, ignorez ça. Oh, το σπαθί. Reben, donnez la priorité au sauvetage des survivants. Oui, señor. Comment ça va? Vous vous montrez finalement tel que vous êtes vraiment. Vraiment, τι ωραία τα γαλλικά, ρε φίλε, καλύτερη γλώσσα στον κόσμο είναι. Αλλό. Μας λέει αδύναμος. Ρίξτε του μια βόμβα. Έτσι πως κάθεται. Ωραία τα λες. Ωραία τα λες. Φούλης. Το ότι όλοι μιλάνε διαφορετικές γλώσσες αλλά συνεννοούνται. Μιλάνε αγγλικά, γαλλικά και γιαπωνέζικα ταυτόχρονα και συνεννοούνται.
Τι έγινε μόλις τώρα? Τι μπάλα μας έπαιξε? Θα βλέπω ότι στριμάρω. Και τώρα ξεκινάει το... Α, εδώ είναι που τους καλεί για το καινούργιο τουρνουά, έτσι ξεκινάει. Λέει ότι η ανθρωπότητα είναι αδύναμη, θέλουμε τους δυνατότερους για να παίξουν ξύλο. Τι ξέρεις ρε μπρο. Και λογικά θα βλέπουμε τις ιστορίες από άτομα που έρχονται στο tournament. Και τι κρύβει από πίσω όλο αυτό. Θα πήγαινα. Αντικειμενικά θα πήγαινα. Και η Τζίνη σε μια χαρά. Πανεμίλα της. Τι αυτό? Ένα χέρι βοηθείας. Από τον ίδιο τον εαυτό. Αυτό είναι μήνυμα, να ξέρετε, ότι ο μόνος που μπορεί να σε βοηθήσει μερικές φορές από όλα αυτά είναι ο εαυτός σου. Αλλά αρνείται τη βοήθεια από τον εαυτό του, γιατί είναι καλύτερος από τον εαυτό του. Βγάζει νόημα αυτό? Το ελπίζω. Θέατρο. Ενώ. Α, η μητέρα του. Το Kazama style έχει δύο διαφορετικά fighting style. Νομίζω ότι η μητέρα του το έμαθε να φαϊτάρει ήρεμα, okay, να περιμένει τον αντίπαλο και τέτοια. Και μετά του έμαθε και ο Καζούγια να επιτίθεται και να πιάνει τον αντίπαλο και δεν το περιμένει. Είναι, ο Τζιν γενικά είναι διχασμένη προσωπικότητα, ρε φίλε. Δεν ξέρει τι να πιστέψει. Είναι σαν να του λες εσύ να παίξει Yumi και να του λέει ο άλλος να παίξει Jin Zhao. Δεν μπορεί να κατατοπιστεί στο που θέλει να παίξει. Έγινε κατανοητός. Το ελπίζω. Γιατί αλλιώς έχουμε θέμα. Ο Χόρν. What? Oh dear. Εγώ να πω τώρα κάτι άλλο. Γιατί τα παιχνίδια στο PlayStation έχουν τόσο καλά γραφικά? Όποτε παίζω στο PlayStation εντυπωσιάζομαι με την εικόνα που δίνει αυτό το πράγμα. Δείτε εδώ! Δείτε! Καταλαβαίνω ότι δεν είναι in-game το συγκεκριμένο. Αλλά είναι πανέμορφο. Opening. Βλέπω χαρτιά. Και με βάλουμε μέσα. Θέλω να σπάσω κόσμο. Γι' αυτό ήρθα το σημείο. Serious damage around the world. Ο κόσμος καταστρέφεται. Είναι το 2012. Κάτσε, η ταινία δεν ήταν 2012. Με την καταστροφή του κόσμου. Αυτός είναι εξερευνητής. Πες να είναι Lara Croft. Lara Croft! Στο Tekken! Όπως το Mortal Kombat που φέρνει χαρακτήρες από τη Warner Bros. Να φέρουν στο Tekken κόσμο από άλλα παιχνίδια. Mm?
Μια εβδομάδα μετά από αυτό που ζήσαμε. Ρε, αυτό έχει κανονική ιστορία. What? Κάτσε. Κάθε χώρα θα εκπροσωπείται από έναν. Πώς είσαι έτσι, παιχταρά μου. Wait! Να παίξουμε ξύλο! Για να δει αν είμαστε ok. Γιατί τώρα περνάμε θεραπεία, μια εβδομάδα ξεκουραζόμαστε. Πού δεν το μπορώ! Fight! Μην με ξαναβαρέσεις. Σου είπα να μην με ξαναβαρέσεις. Οπα. Όχι, έχουμε θέμα. Nice. Κύριε Πλαίσιο, αυτό έλεγα πριν, ότι τα γραφικά του παιχνιδιού είναι απίστευτα. Δεν ξέρω τι έχουν φτιάξει εδώ, αλλά είναι πανέμορφο. Όχι. Περιμένω αυτό. Τα κουμπιά μου δεν κάνω αυτό που θέλω. Τι! Πώς! Κοκοκοβαΐ. Πώς το έκανα αυτό! Όχι! Σε κολλά. Κέρδισα. Προ, ούτε καν μας βάρεσε, μην κάνεις ότι πονάς. Και ο Λί είναι cool. Μας λέει ότι έχουμε πέσει με λίγα λόγια. Ότι είμαστε πεσμένοι. Α, επειδή δεν έχω δεχτεί τον Devil Jin. Αυτό. Δεν θέλουμε να βγει έξω ο δαίμονας. Θα τον βάλει μέσα. Δεν μπορεί, δεν είναι δεμένος με το δαίμονά του πια. Γιατί κάθε φορά που βγαίνει έξω ο Devil Jin, ο κόσμος πεθαίνει. Τρεις μέρες αργότερα. Μπορώ παλεύει με τον αέρα. He lost to nothing. Αυτή είναι Αλίσσα. Αυτή είναι ρομπότ. Αρίγατο. Δεν ήξερα ότι το Tekken είχε τέτοια ιστορία. Αυτό είναι κανονικό τέτοιο, story. Μπράβο! Hi! Εσείς, αντικειμενικά τώρα, αν έκανα αυτό το μαλλί θα μου πήγαινε. Ο Μπρο αντί για να το έχει να πετάει προς τα μπροστά, το έχει να πετάει προς τα πίσω και αυτός το έχει προς τα πίσω. Τι γίνεται? Θα μου πήγαινε κάτι τέτοιο. Πού θα πας, βρε Τζιν, έχασες από τον αέρα, παιχταρά μου. Κιούτσι
Οκ, άρα θέλει να περάσει μέσα από τα πάντα για να ξαναβρει τη δύναμή του. Χάι. Αυτή ανησυχεί για κάποιο λόγο, αλλά εγώ πιστεύω ότι επειδή εγώ παίζω θα το σπερφάρω. Μάλιστα. Και τώρα θα γράψει 3 μέρες μετά. Αν και πρέπει να παίξω μάχη με κάποιον πριν από αυτό. Chapter 3 κιόλας. Αυτός είναι ο Paul, by the way. Δείτε πως άλλαξε ο Paul. Ωραία, άρα ο Paul θα εκπροσωπήσει την Αμερική. Οκ. Okay. Και ο Λό είναι ωραίος. I'll give Kazuya a nice smack in the face! Let's go! Here are the fighters that will move to the main tournament after winning the qualifiers. Α, η Αμερική έχει πόσους! Λογικό. Ποιος? Α, η Lily. The final tournament will certainly be one to watch. Φαντάζομαι να έρθει αυτή και να σας πλακώσει τις πάπες. Ποια καινούρια! Και αυτός είναι καινούριος. Τουλάχιστον δεν το ξέρω. Και έχουμε Lily, Paul, Smith, George. Αλλή τι θα σε ρίξουμε, μην ανησυχείς. Ρέινα. Τι είναι όλοι αυτοί ρε. Οκ, άρα θα παίξουμε με αυτήν για το ποιος θα περάσει στον επόμενο γύρο. Δεν φαίνεται και πολύ δυνατή μαχητής, αλλά μπορεί να... τα φαινόμενα πατούν. Θέλω να παίξω όλες τις μάχες, δεν θέλω να με σκυπάρουμε. Οκ, Ρέινα στο top 4. Ίσιμα Polytechnical School. Τι είναι αυτό? Περιμένω ότι υπάρχει κάποιος που θέλει να σκοτώσει τον Τζιν. Μπράβο, Κόρονγκ! Κόρονγκ! Ωραία, άρα έχουμε να κερδίσουμε Χόραγκ και την τύπισσα. Ω, θα είναι κανένας φέικερ αυτή και να μας πας στο ξύλο. Καλά, ετοιμάσου. Ετοιμάσου. What the? Τι έκανε?
Να με ξαναβαρέσεις. Είπα, δεν θα με ξαναβαρέσεις. Εδώ δεν πετυχαίνω τις κλωτσιές μου. Όχι! Ακόμα χάνω, ακόμα χάνω, ακόμα χάνω. Nice. Αγιά! What? Αδερφέ μου, δεν παίζω καν, τι κάνεις? Η Σίμα Στάιλ! Σε έχει μάθει ο Χαϊχάτσι! Ναι, 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 αυτό που ο Χαϊχάτσι παίζει βρώμικα. Α, τώρα θα είναι πιο δυνατή από πριν. Πριν παραλίγο να χάσω. Όχι! Πάρτο! Πάρτο! Αυτό το παιχνίδι είναι clean! Okay! Devil inside. Θέλει να μας ξεκλειδώσει το Devil Jin. Θέλει να μας κάνει overtake. Δεν ήρθε ποτέ εδώ για να κερδίσει. Ήρθε απλά για να μας αντιμετωπίσει. Okay. Τσάτ, πώς σας φαίνεται το game μέχρι τώρα? Από αυτό που έχουμε δει, okay, μια αντικειμενική αρχική βαθμολογία. Να μου πεις, αν δεν παίξεις το fighting game δεν ξέρεις πόσο smooth είναι, αλλά σου λέω εγώ ότι είναι smooth. Okay, τα πατάει τα κουμπάκια του. Χωράγκ. Τώρα σίγουρα είναι 8.30. Σίγουρα. Τσιν. Τι φάς, μόλις τελείωσα. Κομπάτησα. Χωράγκ, no offense ρε φίλε, αλλά κοπελιά πρέπει να είναι πιο δύσκολη. Δεν σε βλέπω να το παίζεις πολύ το παιχνίδι. Τι κορυδεύεις ρε. What? Σταμάτα! Αυτό πώς το κάνεις? Κάτσε, πώς το έκανε αυτό?
Φέλαρα. Όχι, το σωσά. Rage Art, R2. Μην ξανασηκωθείς. Stay down. Και είναι καλύτερα για σένα. Ο άνθρωπος μπλοκάρε τα πάντα και πάλι τις έφαγε. Let's go! Να πάμε στην Ιταλία. Για τον επόμενο γύρο. Ρόκι πόντσι 같은 걸 맞아버리다니. Αι, 귀찮아. Τι πήγες να κάνεις εκεί, φίλε? Πήγες να παίξεις πονηρά. Καζάμα Τζιν. Νον κοιμιώαν χίμιν κατζίν γκοτ 같은데. Ναι, αλλά τώρα αυτός δείτε πως έχασε. Αλλά δεν φαίνεται να έχει χάσει. Δεν έχει φάει καν ξύλο. Σταματά να παλεύουν όταν νιώθουν ότι απλά δεν μπορούν να φάνε άλλη φάπα. Τι. Μπράβο. Χωράγκ, μη σ' ανησυχεί, μπρο. Θα πάρω εκδίκηση για όλους μας. Θα είμαι εκεί. Τώρα της απαντάει. Τώρα δεν είναι random. Τι χρειάζεσαι. Chapter 4. Αυτή είναι η τέτοια που ήταν δύο. Ναι, η Νίνα και μία ακόμα ήταν αδερφές κατάσκοποι. Δεν θυμάμαι την άλλη πώς τη λένε. Άννα, ναι! Άννα, δεν ξέρω αν είναι στο παιχνίδι. Έχει όνομα Wista Rifa ο άλλος, insane. Έχουν αλλάξει πολλοί χαρακτήρες. Έχουμε πολλά καινούργια ονόματα. Αυτό με τον Αρκούδο, ναι. Ζιάο Χου. Αυτός δεν είναι παίκτης στο LPL. Αλλά δεν θέλω να παίζω μόνο με τον Τζίνο όμως. Θέλω να παίζω και με άλλους χαρακτήρες. Ζαφίνα. Καλά, τη Ζαφίνα τη δοκίμασα λίγο. Ό,τι πιο περίεργο. È stato sconfitto da Jin Kazama. Chi? Puerto. Nella tua mano sinistra. However. Ora smilla italica e alla anglica che sono dovute. Era più corrente vedere. Ne. Medio. Jin Kazama has lost his light. And Kazuya Mishima's ominous glow grows ever stronger. Okay, εμείς είμαστε το κόκκινο και ο Kazuya Mishima είναι το μπλε. Dire che sarà Kazuya Mishima, colui che distruggerà il mondo. Sì. To prevent this fate, we must seek Jin Kazama. Okay. Πώς την εννοείστε! Πες να καταλαβαίνουν και το πάντα εκεί πέρα, φίλε, τι λέει. Σενπάι. Για να δούμε τι χάρη μας ζήτησε. Μας θέλει να μας βοηθήσει. Μισήμα流の技ですか?
動画サイトの見よう見まねですよ。あーせーせまーさふた。疑わしいからこそ放ってはおけない。そうだろう、風間人。Τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολο να σε εμπιστευτεί, ρε φίλε. Λες ότι θες να κερδίσεις τον Kazuya, αλλά... Gute Güte! Was für eine Ehre, von Präsident Lee höchstpersönlich begrüßt zu werden. Endo Harubaru Yokoso. Nicholas Krisen. Τι γλώσσα μιλάει ο καουμπόι, γερμανικά. Μιλά πάλι. Oh. Das ist Leo, mein Aushilfsassistent. Hoch erfreut, Sie kennenzulernen. Mein Vater und ich fühlen sich geehrt. Αυτά είναι γερμανικά. Δεν έχω ιδέα από γερμανικά. Ξέρω ένα γεια και ένα σπίλ. Der Mann, der Unfrieden über die Welt brachte. Και Schweinsteiger, ξέρω, ναι. Jeins Fruchten, Dactero, Nassa! Fight! Τι δεν είμαι έτοιμος! Ας μου τώρα χέρι. Γερμανέ! Τον έχεις πάσει. Πάρτο! Ich liebe dich! Τι του είπα? Επίσης παίζω στο hard, έτσι, να το πούμε αυτό. Παίζουμε στο hard. Όταν να πάω. Είμαστε σίγουροι, μήπως είπα κάτι άλλο. アザゼルの力を分け与えられた特別な人間であると。Genau. Azazel, der einst unseren Ahnen erschien, schuf sich die Teufel. Ο Αζαζέλ εμφανίστηκε και έφτιαξε άλλους διαβόλους. Never celebrate the access superhuman powers by using certain emotion. Ποιο emotion, αυτό ψάχνουμε. Δεν το emotion που θέλουμε κι εμείς. Sphere. Desire. Αν ποθείς κάτι και το ποθείς πολύ, πρέπει να φέρεις τον διάβολο στο, μέσα στο Tekken, στο Tekken. Ich habe in deinen Fäusten nicht das Verlangen gespürt zu siegen, zu nehmen oder zu zerstören. Ja, ja. Είναι ό,τι πιο κομικό έχω δει. Est Falamen, Falafel. Μη λες Falafel και πεινάω. Αλλά το πλαίσιο μπορώ να έχω λίγο φαγητό. Ρύζι με κοτόπουλο θα το προτιμούσα. Δες φάτσες, είναι ένας και ένας. Εγώ θα ήθελα τώρα, η αλήθεια είναι, έτσι λίγο ριζάκι, μπασμάτι ρύζι, με κοτόπουλο και σάλτσα. Ενώ ταυτόχρονα, δώσ' με ξύλο. Αυτή είναι η ύποπτη, δεν ξέρω ακριβώς τι θέλει. Με έχει αγχώσει αυτή η συγκεκριμένη. Πασμάτι με μοσχαράτικο γενιστό. Ρε φίλε. Μοσχαράτικο γενιστό είναι λίγο top tier. C'était justement pour empêcher tout cela de se produire. Kayashi Mishima avait affronté le monde s'appelle. Heihachi Mishima is dead. However, a man carrying on his bloodline and ambitions is trying to face off against the devil as a human. Lars Alexanderson, le lion de la rébellion. Τι ωραία που τα λένε. Παιδιά, θέλω πραγματικά να κάτσω και να δω αυτά τα βίντεο που λένε η ιστορία του Tekken σε μία ώρα. Και απλά να ακούω για χαρακτήρες και να μην καταλαβαίνω καν τι γίνεται. Αυτός ο χαρακτήρας πήγε πίσω στον χρόνο και είχε δαιμονικές δυνάμεις και μετά η μητέρα του Τζιν πέθανε και μετά ο Τζιν ήθελε να γίνει μεγάλος και μετά είχαμε το 8ο τουρνουά σερίς το οποίο παίζαμε ξύλο και... What?
Tranquilo! Στο Κολοσσέο. Αυτοί παίζουν fight στο Κολοσσέο. Παιδιά, δείτε λίγο ότι όλοι οι άνθρωποι φοράνε κανονικά ρούχα, ρε. Έχουν κανονικά ρούχα όπως τα φορούσαμε εγώ και εσύ. Και αυτές είναι ντυμένες έτσι. Ο άλλος με κουστούμάκι, πουκαμισάκια, τζινάκια και δεν σε τον τίσμο. Όλοι θα σκοτώσουν τον Καζούγια. Ωχ, ο Πολ! Μπορώ να είμαι ο Πολ. The fighters will battle for personal glory and the fate of their countries. King! The battle to decide the ranks of the new Yasumitsu begins now! Haibara! Haibara, sigura tora! Let's get it! Μπορεί να είμαι ο Steve, μπορεί να είμαι ο Steve, μπορεί να είμαι ο Steve, μπορεί να είμαι ο Steve. Μπορεί να είμαι ο Steve. No! What do you mean? What happened? Τι έγινε? Περιμένετε λίγο. Έξι, τι έξι? Α, ξαναμπήκα. Κάνε pause. Κάνουν σαμποτάζ. Κύριε πλαίσιο, παρακαλώ, μέσα στο πλαίσιο ότι παίζω από το κάτω του πλαισίου. Τρόμαξα. Βλέπετε κανονικά, chat. Όλα είναι ok. Έχω γυρίσει το scene, έτσι. Όχι, δεν έχω γυρίσει το scene. Α, μπορώ να διαλέξω ποιος θέλω να είμαι, clean. Ρόλ, τους έχω πει ρε φίλε ότι είσαι insane mode. Σου το έχω πει ποτέ. Με τον Steve θα παίξω. Εννοείται πως θα παίξω με τον Steve. Φύγαμε. Hikun! Ο Ναλίτη τα μπλόκαρε όλα! Εντάξει, πλάκα έκανα, King! My King! Παίζει καλά! Ειρωνικά παίζει καλά ο άλλος. Oh no! Έκανε το Rage Art πρώτος! Πες μου ότι πεθαίνω. No, 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 no! Κερδίζουμε! Μετράει. Έχασα! Κάτσε κάτω, αρκούδε! Ε, αρκούδε! Πάρτο! Όλο δικό σου! Φ.
Έρχεται. Πάρτο. Σιγκαπάρο. Το έκανα για 10 HP by the way αυτό. Στίβα. Phoenix! This carnivorous beast invaded the Southeast Asia. Oceania qualifiers. Ναι, πώς ακριβώς η αρκούδα πέρασε στον επόμενο γύρο. Πώς ταξίδεψε μέχρι την Ιταλία η αρκούδα. Λοιπόν, chat. Παίζω με τον Πολ ή παίζω με την αρκούδα. Ποιο από τα δύο θέλετε, πάμε. Η αρκούδα είναι 360 κιλά, 280. Άρα είναι 95 κιλά. Πολ, Κούμα. Έλα, όποιο, ό,τι πει ο επόμενος, το παίρνω. Άρσερ Άρσ, Χαϊχάτσι, Style Advanced, Κούμα, Shin Ken. Ο Πολ ποτέ δεν μου άρεσε, και ειδικά σε αυτό το παιχνίδι φαίνεται λίγο περίεργος. Κούμα. Κούμα. Ήδη τρώω ξύλο. Πώς πες έτσι, η αρκούδα είναι άχρηστη. Με την καρέκλα, με ένα... Τον βάρεσε με ένα ψάρι, wait, what? Αρχίζουμε! Πολ, για χαλάρωσε λίγο, με παίρνουν από... Ο Μπρεπ έχει σε μια αρκούδα και την άξιν βαράει. Σπάει. Πονκ! Τι κάνει! What? Δεν το πιστεύω. Τι είδα μόλις τώρα. Πλαίσιο όταν κάνεις το βιντεάκι για το stream, βάλ το αυτό μέσα κάπου. Shaheen! He captures his prey with cool-headed combat sambo techniques. Δεν μ' αρέσει καθόλου ο Ντρογκανόφ. Είναι σαν ζόμπι ο Ντρογκανόφ. Λοιπόν, θα παίξω με τον Σαχίν. Κάτι μου λέει ο Σαχίν παραπάνω, να ξέρετε, τον βλέπω, είναι πέγαρος. Σαχίν, γιατί χάνουμε, ε? Oh my god, Rey Mysterio! Πάρτο! Τον έκανε surfboard! Αυτά τα rage moves είναι turbo broken. I take no joy from this victory. Because I'm Shaheen. That's half of the first round finished. These have all been incredible bouts. This tournament will be one for the history books. Οι Ιταλοί φαίνονται πολύ χαϊπαρισμένοι. Δείτε εδώ τους περίεργους. Μία αρκούδα, μία Κινέζα, μία Αγγλίδα και ένας Γάλλος. Right
Τι χάζω μπράκετ είναι αυτό, περίμενε λίγο. Γεια σου Μίτσου. Ο Γιασουμίτσου θυμάμαι ήταν απίστευτα δυνατός αν ήξερες να παίζεις. Ράιαν. Φιούρι. Θα παίξω με τον Μπράιαν. Επειδή πρώτα απ' όλα ο Μπράιαν κάθεται σαν να βλέπω εμένα. 1,86, 87 κιλά. Λοιπόν, τσάτ, ακούστε λίγο. Πρέπει να πω κάτι. Υπάρχει ένας κόσμος όπου αυτό το τέρας, ο Μπράιαν, που είναι η κάμερά μου, τον βλέπετε. Αυτός εδώ είναι 87 κιλά, 1,86, με τέτοια χέρια. Προ, το ένα χέρι του είμαι εγώ. Ότι πάσε τουλάχιστον 120 κιλά, αλλά είναι τέρας. Οκ. Okay. Δεν γίνεται το παιχνίδι μου λέει ότι αυτός είναι 87 κιλά. Θα τρελαθούμε. Ραϊότ. Μπορεί να είναι μόνο μη, δεν έχει τίποτα άλλο. Είναι μόνο μη. Τι βλέπω, μπρο. Παράω τον αέρα, καλό είναι. Oh, she. Για σου Μιτσού. Παρεξήγηση, έτσι. Δεν μπορώ να παίξω Brian, δεν ξέρω τι πάω θέλω. Διέλυσε. Ω, δεν θέλω να ξαναπαίξω Brian. Είναι πολύ περίεργος. Έπεσε στην παγίδα μου! Λοκ! Πόμπα! Σάιντσα! Είναι το χειρότερο μπράκετ που έχω δει. Γιατί αυτός παίζει στο πρώτο μάτσα από πριν, περνάει κατευθείαν στον επόμενο γύρο. J'ai parlé ou la France d'accord. Λοιπόν, παίζουμε με τη Λίλη ή με την Ορτίζ. Αζουσένα, αζουσένα. Ποια από τις δύο τσάτ, δεν έχω προτίμηση εδώ. Μία έχει self-taught style και άλλη έχει mixed martial arts striker. Το πρώτο που θα δω, το πρώτο που θα δω το πικάρο. Ένας ρε παιδί μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Ρούμπι. Το πρώτο ήταν η Λίλη. Το πρώτο ήταν η Λίλη. Την Αζουσένα δεν ξέρω καν. Τι είπε, κάτι το Μούντο είπε αυτή. Ουλαλα. Ε, τι έκανα. Το τέκιν είναι αυτό που δεν ξέρεις τι κάνεις και μετά λες όπα. Η άλλη είναι MMA fighter. VUV. Oh, damn it. Έσπασε. Έλα εδώ, πέσε κάτω. Πάρ' το κι αυτό. Έχει το ultimate ability της. Κάτσε ρε φίλε, δεν συμφέρει να μείνεις low για να πάρεις αυτό το ability. Όχι αν δεν προλάβεις να το χρησιμοποιήσεις εναντίον μου. Τι, El Niro! Κοντά έπεσε, κοντά έπεσε. Λοιπόν και τώρα έχουμε το match του Jean. Μπορώ να μην παίξω σαν τον Jean και να με κερδίσω. Να χάσω το τουρνουά από εμένα.
Αυτοί έφεραν το Χαγιάτε Άρμι. What? Τρέξτε να σωθείτε! Next is the sixth match, the final bout of round one. The man who once held the world in his hands as the head of the Mishima Zaibats. Λοιπόν, αν στην Ελλάδα είχαμε τέτοιο τουρνουά, ποιον πιστεύω ότι θα στέλναμε? Ποιος ήταν ο καλύτερος Έλληνας μαχητής που έχουμε? Ακούγεται φουλ ανησυχητικό. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιον που θα μπορούσε να σταθεί. Μάικ Ζαμπίδη. Το φαντάζει το Ζαμπίδη εκεί πέρα. Μάικ Ζαμπίδης versus Τζιν Καζάμα. Είμαστε doomed. I knew I'd meet you someday. Yeah. I wanted to thank you for standing up to Kazuya Mishima in New York. Τίποτα, μπρόκο. Σκάρα γα τάρι να κατά. Σωστή. Τζίνι, το έχουμε, μπρο. Without heart, strength means nothing. Σκέφτο. Show it to me. Show me your heart. Ότι πέφτει, μου φαίνεται. Get ready. Σου άρεσε η καρδιά μου, φίλε! Όπα! Δεν μου άρεσε καθόλου η καρδιά σου. Τι κάνει! Θα σε φέρει τη μαγκούρα το παππούς! Αδερφέ μου, αδερφέ μου, αδερφέ μου, σταμάτα! Τι κάνει αυτός, μωρέ! Είναι ο Faker! Παιδιά, με έχεις νερφάρει! Με έχει καταστρέψει, μου τον τζάρει τα πάντα! What? Get ready. Hesitation is a privilege of the young. Your heart leads you down the right. Τι πες τόσο καλά. Είναι εδώ, δεν μπορώ να παίξω. Σταμάτα! Αν είναι δυνατόν! Άσε ρε παππού! Όπα, δεν έχω να σου δω. Το τότσαρε! Παιχνιδί! Πότε έγινε τόσο δύσκολο? Μου το τζάρει τα πάντα! Δεν το τζάραν τόσο πριν λίγο! Βρήκες το δάσκαλός, τρελέ μου! Βρήκες το δάσκαλός, περίμενε, περίμενε, περίμενε! Σοβαρεύει το game! You're right. How do you know? Your fist told me about how you fear your own power. Fight! What? Wow, τρελόγλυκο αυτό. Τι
Ας δεν έπεσα. Έπεσα αυτή. Μια η πιο δύσκολη μάχη μέχρι τώρα στο παιχνίδι με διαφορά. Έχει αργές κλωτσιές ρε φιλομπρό μου. Πάρα τον! Πώς γίνεται να μου τον τζάρει τα πάντα! Μου τον τζάρει ό,τι του κάνω! Ζει ακόμα, πρέπει να τον πετύχω κάτι. Nice. Oh. Φαντάζομαι πως μπορεί να παίζει κάποιος προς το Tekken. Wait. Είναι το πρώτο round, δεν είναι το δεύτερο round. Νομίζω ότι κέρδισα το πρώτο. Νομίζω κέρδισα το δεύτερο round. Έκανα εναλλαγή κατεύθυνσης και πάλι ντότζαρε! Δεν μπορώ να ντότζαρε τώρα. Κι όμως. Ρο. Ρο. Θα μείνει low. Υπάρχει μια μικρή περίπτωση. Υπάρχει μια πολύ μικρή περίπτωση να φύγουν οι μπουνιές με το παρκέ να κερδίσω. Πέθανε. Πήγα πολύ κοντά του. Μπορώ να το παίζω άλλη μία-δύο φορές και να δεν κερδίσω ρίχνω τη δυσκολία. Πάμε στο medium. Ο μπρο είναι δύσκολος. Α, κάτσε, what? Αυτό έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να γίνει, LOL. I believe in my heart. Να το πατήσω. Θα το πατήσω. I believe in my heart. Κόκορε. Σιουγκοϊ, σιουγκοϊ. Είσαι αλήτης παππού πάντως. Στο δίνω. Ήταν δύσκολο! Do you see now? You beat me with your heart, not your strength. Κέρδισα με την καρδιά μου. Listen to your heart. Καζούγια Μαζάμα! No! Ωραία σιχαϊσρου αράτανα σεκαϊ δεύα. Σικαρά νιότε σβέτε νο ζωρέτς γα κυμάρου. Ωραία! 宣言通り、この大会で勝ち上がった国には相応の待遇を与えてやろう。 Αν κερδίσει η Ελλάδα ξεχρεώνει το χρέος μας. Φύγαμε, bro! Όχι, τι γίνεται. Βλέπετε ότι βγαίνουν από γύρω τους τέτοια. 力による
η άβρα. Θα τους δαιμονίσει όλους. Πώς θα να πληρώνει ο Καζούγια για να νοικιάζει τον Κολοσσέο? Πρέπει να είναι ακριβό. Παιδιά, αν θέλω να κάνω τα γενέθλιά μου μέσα στο Κολοσσέο μπορώ. Αν μιλήσω με τους ειδικούς. Το imitation στην Τινησία. Υπάρχει imitation Κολοσσέο. Και μπορώ να βγάζω stories για το Instagram για να δω ότι είμαι στην Ιταλία. Yes, sir. Σ' ακόμα τρέχετε, ρε. Stando al futuro che hai visto, succederà qualcosa di grosso. Colpo grosso, ne. If we don't act now, Jin Kazama, the light of the red star may never return. Είδα το όραμα. Έρχεται το chapter 7. Το είπανε στο μέλλον. Ρέξει. Το ίδιο. Phantom Raven το κοιότο δεκύρου χίγα κρύτο, ανά. Appelez-moi Victor. Victor. Je n'aime pas mon nom de code. Allô Victor. En avant. Comment ça va? Protégeons la dignité de l'humanité. Πρέπει να κάτσω να μάθω γαλλικά. Δεν κάνω καν πλάκα. Να ξεκινήσω κανένα Duolingo, πώς λέγονται αυτά. Και να μάθω γαλλικά. Είναι insane γλώσσα. Ω, του επιτίθονται, αλλά αυτός είναι λίγο δαιμονισμένος και θα μας φάει όλους. Ξεκινάει! Oh my god! Την πέθανε! Oh no! Τι τη σκότωσε! Έτσι απλά! Αντίο Ζαφίνα! Ωραία, έχουμε τους φίλους μας εδώ. Τζιν Καζάμα. Yeah, that's me. Return. To the point of origin. To the point of origin. What is this? I don't know. Χαϊχάτσι έχει. Ο Χαϊχάτσι υποθέτει πως είναι dead. Αλλά δεν ξέρω αν είναι όντως dead. Αλλά μάλλον είναι dead. Για το Tekken είχε πάντα τέτοια ιστορία, ξέρει κανείς. Καλησπέρα, Πενιντιάς. Άσες, όχι στάχτες. Don't ban me, please, πλαίσιο. Δεν θυμόμουν να έχει τέτοια ιστορία. Είναι ενδιαφέρον να κάτσω να παίξω στο story mode, σαν story mode. Τι κάνουμε, εδώ. Δοκιμάζουμε το καινούργιο Tekken, ευχαριστούμε πλαίσιο, by the way. Φαίνεται πραγματικά καλό. Κάνουμε στο Netflix, το έχεις δει. Μπράβο ρε τρελονύρο. Ρωτούσα πριν αν έχει βγει μια ταινία τα τελευταία 3 χρόνια. Ήτανε το άνιμε στο Netflix. Αυτό σκεφτόμουν τόση ώρα. Γι' αυτό ξέρω την ιστορία λίγο παραπάνω.
Οκ, thank you, Ρεμπέρτο. Θα έσκαγα να ξέρεις. Έχει βγει season 2. Ήταν αρκετά τίμιο. No joke. Onka W. Τιν. What? Τι να βρω. Ο Αζαζέλ. Κάτσε, θυσίασε όλο τον κόσμο από το Κολοσσίο. Κολοσσέο. Για να φέρει αυτόν πίσω. Oh my god. Δεν τον έφερε για να... Τον έφερε για να τον σκοτώσει. Ναι. Ο Καζούγια θέλει αυτόν. Δεν γίνεται ενδιαφέρον. Such foolish aspirations. You shall know your place. Κάτι τώρα θα παίξω εγώ και θα είμαι ο Καζούγια. What? Δεν θέλω... Μα ο Καζούγια θέλω να χάσει. Γιατί δεν τον αφήσω να χάσει. Είναι τεράστιος, δεν βλέπω την οθόνη μου. Oh my god! Θα το πεις να πάρουμε popcorn. Σας είπα, θα έχουμε contento. Τι με κάνει? Μπορώ να παίξω και να είμαι εγώ Αζαζέλ. Μου μπλοκάρει τα πάντα. Αυτό πώς θα το τζάρω. Τι κάνει! Το έχω. Comfort zone. 10 HP. Δεν το έχω. Πώς είναι το αντίπαλό μας. Αζαζέλ. Ακάτσε. Αν πάλι θα το παίξω 3-4 φορές, αλλά αν χάσω... ρίχνουμε δυσκολία. Ρε αυτό πώς θα το τζάρω. Riot! Κάνω το κολοτούμπες, έχω κάνει τον γκλόν, τον αρλεκίνο, πρεπέσα! Δεν ξέρω πώς να το τζάρω αυτό. Μπορεί να το κάνεις συνέχεια και κάθε φορά θα το τρώω. Θα μπορώ να πηδήξω με το τέτοιο. Πάρτο. Comfort zone. Όχι! Ναι! Πάρ' το! Είναι το Demon Καζούγια. Δεν έχει να πετάς. Έχει! Τώρα εγώ δεν ξέρω τα κόμπος απ' έξω, αλλά είδες, αν πατήσω χι όμικρον σηκώνεται στον αέρα και μετά αν πατήσω όμικρον πετάει λέιζερ. Αν εννοείς αυτό. Τι έχει κι άλλο.
Αυτό ήταν π.χ. special move που έκανα τώρα. Αλλά έσου ξαπλωμένο. Riot! Δεν ξέρω πώς θα το κάνω αυτό. Μην με πάει την πρώτη φάση, σε παρακαλώ, μην με πάει την πρώτη φάση, δεν το αντέχω. Η δεύτερη φάση. Για αυτήν η δεύτερη ή η πρώτη φάση. Ρε μπρο, πού πετάς το λέιζερ. Εγώ δεν ξέρω πριν... Χιλάρι κιόλας. Stay down. Πάντα! Πώς το τζάρω αυτό? Αυτό! Πώς το τζάρω? Φεύγω! Απλά φεύγω! Αποδέχομαι την ήττα μου και τρέχω! Bro, not cool! Not cool! Μόνκα W. Run! Run! Πάρτο! Πάρτο κι αυτό! Να με θυμάσαι, Τζίν Καζάμα με... όχι... Καζούγια. Nice! Ουκέτο! He defends, ρε μπρο! Σε παρακαλώ! Όχι, θα τον κερδίσω. Δεν ξέρω πώς... Αν πήδηξω από πίσω του, πώς μπορείς να πήδηξω του. Δεν ξέρω πώς πήδηξω από πίσω του. Και είναι και unstoppable εκείνη τη στιγμή. I have no idea! Ο μπρο ενώ κάνει ability στο τζάρι κιόλας. Είναι ο θεός του game, δε. Κασάντε είναι ο αντιπαλός μου! Άλλη μία! Άλλη μία και το αλλάζω δυσκολία αν χάσω, οκ? Συμφωνούμε όλοι, δίνουμε τα χέρια, φύγαμε! Αφού συμφωνούμε, θα πιέσουμε εγώ να πω όχι.
Οκ, κάτι έκανα! Με άμμο! Εσπάμπι, σενιόρ! What? Πάρτο. Ρο, είσαι εξαπλωμένος και το τζάρις! Stay. Oh, she... Δεν με ποδοπάτησες, το καταλάβαμε. Ωραία, το έφαγες το μπουκετίδι σου. Το έφαγες και αυτό το μπουκετίδι σου. Και θα φας και αυτή την κλωτσιά. Πάω! Το λέιζερ. Μη μου τα κάνεις αυτά. You still don't get it, son. Στο hard. Στο hard. Γύρω γύρω, what is he doing? Ρίπα Ζαζέλ. Ναι, αλλά τώρα θα γίνει beast. Ο Καζούγια. Ο Κοτζίμα θα μας πεθάνει τώρα. Καζούγια Ζαζέλ! Λες να το λένε Καζούγια Ζαζέλ. Jin Kazama, la tua forza non basta per sconfiggere quel demone. Ne può troppo. Ascoltami, devi seguire le parole di Zafina. È importante che tu torni all'origine. Sì, sì signor. Baccaroni. Jin, omae ni wa omae dake ga naseru koto ga aru. Τώρα πρέπει ο Τζιν να βγάλει το ποντίκι από την τρύπα. Hi. Πόση πίεση μπορεί να είναι αυτό, αδερφέ μου, λέει, μη σ' ανησυχεί, απλά αν δεν πετύχεις θα καταστραφεί ο κόσμος. Οπότε με το πάσο σου και κάνω ό,τι θέλεις. Δεν σε πιέζω, θα καταστραφεί ο κόσμος όμως. Πες μου ότι θα κάτσουν να τον πολεμήσουνε. Γιατί δεν τον έχετε. Ho ancora un asso nella manica. Vuoi farmi guadagnare tempo? Puis-je compter sur toi? Osserva. Wait, αυτός φαίνεται insane. Inizierò il rituale per esorcizzare il demone. Εξορκιστής. Lascio del sigillo. Τι κάνει ο άλλος? Δεν το έκανε τίποτα. Πώς το κερδίζω εγώ αυτόν? Ναι, ο Καζούγια ενώθηκε με τον Αζαζέλ. Πήρε το χέρι της άλλης και το πέταξε. Βάρσες κεφαλιά το δαίμονα, είσαι τρελός. Περνάνε πόντια, ποντιακό κεφάλι. Ποιος θα είμαι? Κάτσε, αυτή είναι τόσο δυνατή. The Devil Kazuya. Α, True Devil Kazuya. Hey!
Ouch. Μπροκό! Λοιπόν, τι κάνεις! Σταμάτα! Σπαμάρεις μία μπίλη τόση ώρα! Ξεκίνησα τόσο καλά και μετά απλά με έσπασε. Κάνει μπλοκ ενώ τσαρτζάρει. Άμα δεν κάνω, αλλά δεν πειράζει, ε. Δεν μπορώ να πιέσω τις λαβές. Και πρέπει να τον πάω μισό HP. Καλή είναι. Εγώ η παιδιά, εννοείται ότι αν θέλετε να πάρετε το παιχνίδι και δεν έχετε το 80 να το σκάσετε κατευθείαν, τσεκάρετε στο πλαίσιο αυτό που έχετε για 4, μπορείτε να το πάρετε με 4 δόσεις χωρίς πιστοτική, έτσι. Και αυτό ισχύει για ό,τι θέλετε να πάρετε από εκεί, τσεκάρετε το. Έχει το link στο chat. We can make it, bro. He's way too good. Oh, Windows! Τα κερδίζω αυτά! Σπάστο να! Ρίσαι παντοδύναμη! Οκ, τον ευριάσαμε, τον ευριάσαμε, τον ευριάσαμε, φτάνει! Nice. Μπορώ να πατήσω το κουμπί μου. Άντε επιτέλους. Ωε, το πάτσα και φάγα ξύλο! Μπρο, αυτό το πράγμα είναι broken. Φτάνει! Πρέπει να μη μου κάνει take over το fight. Αν αρχίσει και βαράει, δεν σταματάει. Είναι απίστευτο. Ξεκινάει το combo του και δεν τελειώνει ποτέ. Είδε εδώ. Έχει, δεν βλέπω! Εντάξει, πολύ έχει. Δεν θα το σκοτώνω εδώ πέρα. Λέτε να είναι αρκετό! Δεν θα είναι οριακά. Εντάξει, θέλω πολύ περισσότερο από ό,τι πίστευα. Οκ, αλλά είναι αρκετό για να μας πάει στο επόμενο scene. Επειδή δεν μπορούμε να τον κερδίσουμε, αλλά μπορούμε να τον αποδυναμώσουμε. Ouch. Τον προέφερε τα ρομπότ. Προσπάθησες όμως. Έβαλες τον καλύτερο σου αυτό και ο άλλος είναι δαίμονας.
Oh no. Και άρχισα να τη συμπαθώ. Και άρχισα να πιστεύω ότι είναι όντως cool. Έζησε. Θα πέσει τώρα, δείτε. Τι όχι. Gli anziani non dovrebbero essere così insistenti. Ossese. La barriera di contenimento è già pronta. Oh, è un icebreaker. Δεν έχουμε alerts εδώ. Πλημμό icebreaker. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Πλαίσιο, είστε εδώ. Σπροφονδερείτε nell'oscurità per sempre. Τι κάνει. Διαμπέζουμε το καινούριο Tekken για όποιον ενδιαφέρεται. Tekken 8. Είναι ψηλό insane game. Το δότζαρε, αν είναι δυνατόν. 3 χρόνια τσαρτζάραμε για αυτό το βέλος, να ξέρετε. Και το αστόχησε. Είναι τόσο νουμπάς. Τον πάω αυτό, έχει ωραίες δυνάμεις, αλλά θα πεθάνει μάλλον. Αντίο, χάρηκα που σε γνώρισα. La mia punizione. Sì. Ormai sono pronto da molto tempo. Che fa cani? Fa fessiare sto neafto tu. Non mi sacrificherò in vano. Oh! Jin Kazama. E che ne do bisso girisma? Ο μπρο θυσίασε τον εαυτό του για να κάνει το πισωγύρισμα με το βελάκι και να τον πετύχει. Αλλά το βελάκι φαίνεται να μην έκανε τίποτα. Ο μπρο είναι full HP. Κάτι θα γίνει τώρα. Κάτι θα γίνει τώρα, δεν γίνεται. Ω! Τον πληγώσαμε. Χάνει τη δύναμή του. Ο Αζαζέλ θα ελευθερωθεί. Κλαούντιο. Ω, παιδιά, ξαναλέω, με τη μία μικρή εικόνα που έχετε μέχρι τώρα. Ποια είναι η γνώμη σας για το παιχνίδι? Προσωπικά, τα άλλα fighting games δεν μου αρέσουν γιατί είναι πολύ complicated. Για να παίξεις Mortal Kombat πρέπει να διαβάσεις ολόκληρη κυκλοπαίδεια. Ενώ εδώ, μπορείς να παίξεις σαν πρωτάρης και να νιώθεις ότι είσαι ο Faker του Tekken. Το story φαίνεται ωραίο. Τα γραφικά είναι πανέμορφα. Τα animations μου αρέσουν, έχουν και έχει καινούργια πράγματα το παιχνίδι. Έχουν κάνει καλή δουλειά. Κάτι πάλι πράκτορας. Yakushima. Τώρα ο Τζιν πρέπει να πάει να βρει εκείνο το δέντρο που ήταν με τη μητέρα του. Για να καταφέρει να κερδίσει εδώ πέρα. Θέλει να μας σκοτώσει. Το ξέραμε αυτό. Αυτό το ξέραμε. Όπως τους χαμένους. Οι άλλοι φίλοι μας. Μα είναι τόσο δυνατός, για ποιο λόγο θέλει και άλλους fighters? Είναι κυριολεκτικά παντοδύναμος. Με ένα laser από το κεφάλι του. Με ένα laser από το κεφάλι του κατάφερε να εξοντώσει όλους τους δορυφόρους έξω από τον κόσμο. So groß ist Kazuya Mishimas Kraft, dass sie selbst Azazel, seinen Schöpfer, zu verzehren vermochte. Seine Macht muss weitaus größer sein als die Azazels. Είναι παντοδύναμος. Jin ga chikara o torimodoshitemo hitosuji nawa dewa ikanai daro. Αλλά ο Τζιν που είναι τώρα? Κλαούντιο, το είχαμε τώρα, αδερφέ μου. Έφαγε ένα λέιζερ στο κεφάλι και λιποθύμησε.
Gene von Devil bändigen. Aha, aha. Gar bannen. Und wenn Jin diese Kraft zu finden vermag? Let's go, Jin! Ας ελπίσουμε να είμαστε αρκετοί. Εδώ, αν είναι δυνατόν. Αυτή με τα μπλε είναι η Ασούκα. Ή όχι. Oui, mais il y a 7 ans, la lignée principale de la famille Kazama a été exterminée par quelqu'un qui a attaqué Yakushima. Kushima. Jun Kazama a disparu. Ναι, ξέρουμε πότε πέθανε. Το έχουμε δει πώς πέθανε η μητέρα του. Από το όγκρε. Ναι. Αυτό εδώ πέρα. Καλά, ναι, τελωνίρο εδώ πέρα. Όλοι μιλάνε διαφορετικές γλώσσες. Συνεννοούνται και με την αρκούδα, βάζω στοίχημα. Ξέρω να μιλάνε αυτό που μιλάει το πάντα. Το απόγευμα. Τα λέμε, τρολ. Κάθεσες μέχρι το τέλος. Είσαι real one. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε αύριο, ε. Τζιν, μίλα μας. Πες μας κάτι, για σένα είμαστε εδώ. Δηλαδή, δείτε εδώ τι ωραίο rendering έχουν κάνει. Πραγματικά, το Tekken δεν χρειάζεται να έχει τέτοια λεπτομέρεια στην ιστορία με τα γραφικά, αλλά είναι πολύ ωραίο. Τώρα θα κλείσει σε 10 λεπτάκια. Σ' άρεσε. Είναι κομπλιμέντο. Δεν είχες ποτέ όνειρο. Δεν ήθελες ποτέ να πας Challenger. Φτάσαμε στο δέντρο. Φτάσαμε στο δέντρο. Ένα τέτοιο έκανε στο χωριό μου. Εδώ έμαθε το... Καζάμα τεκνίκ. Περιμένω, μου θες να φας ξύλο. Μπορεί να ξυπνήσει κάτι μέσα μου, ισχύει. Οκ. Αν θες ξύλο, δεν μπορώ να πω όχι. Φύγαμε. Wakata. Φαντάζεται να με κερδίσει. What? Χαλάρωσε. Είναι πολύ αργό. Όχι, 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 όχι. Πέτυχε, λέει. Με έριξε, πέθανα. Δεν είναι broken ότι μπορούν. Ότι αν είσαι low μπορείς να κάνεις αυτό το ability και να σκοτώσεις τον άλλον. Δηλαδή αξίζει να πέσεις πρώτος low. Έφυγες.
Γιατί λοιπόν θύμισα κι αυτή, όχι. Κάτω. Καλό. Πάρ' το. Με την μπότα. Ρέμισε τώρα. Αλλά με κόλλια και εσύ. Τώρα θα κλείσω μόλις τελειώσω αυτό το cutscene. Κλείνω. Thank you που κάθεσες, boy. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει παίξει ο Τζιν. Ο Τζιν βλέπει φωνές, ακούει πράγματα. Ένα πόρταλ στον άλλο κόσμο! Τέτζε και πεθαίνει και τελειώνει εδώ πέρα το παιχνίδι. Τζιν! Wait, θα πάει στον άλλο κόσμο για να εξερευνήσει πώς να κερδίσει. Τι τακτική είναι αυτή η υποπτή! Παιδιά, ο Τζιν αποφάσισε να πεθάνει ώστε να βρει πώς να κερδίσει, να μην πεθάνει. Τρελό, λοιπόν. Νομίζω ένα τέλειο σημείο, αλλά τέλειο σημείο να σταματήσουμε για σήμερα το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι turbo. Οκ. Τα fighting games πραγματικά θα έπαιζα, τι έχουμε κάνει unlock εδώ. Ωραία, όλα αυτά τι είναι. Πολύ πράγματα. Θα έχει αύριο συνέχεια. Θέλετε να παίξουμε. Το πλαίσιο είναι kind για να μας μπερδεύει να παίζουμε το Tekken. Ας πούμε πάρα πολύ πλαίσιο. Για άλλη μια φορά. Κοίτα, έχω πολλά games να παίξω. Θα τα βάλω σε μια σειρά, θα κάνω ένα μικρό πρόγραμμα. Αλλά μου άρεσε. Ενώ δεν παίζω πολλά fighting games. Δεν κάθισα καν να ψάξω, ξέρεις, spells και τέτοια, τι κάνει ο χαρακτήρας. Ναι, ήταν εύκολο και ωραίο, γιατί το παίζω στο hard. Έκανα να νιώσω full όμορφα. Λοιπόν, οπότε, thank you πλαίσιο για άλλη μια φορά. Πού μας έφερες εδώ, ναι. Αν θέλετε να πάρετε το game, τσεκάρτε το από το πλαίσιο με το δια 4. Μπορείτε να το πάρετε με δόσεις, χωρίς κάρτα. Ψήλο insane θα έλεγα εγώ. Οκ, okay, ψήλο insane. Κάντε follow και στο κανάλι. Γιατί θα γίνονται διάφορα streams από εδώ. Χθες ή προχθές πρέπει να έχει Palworld. Σήμερα Tekken. Αύριο ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρουν και εμένα να παίξω. Μπορεί να φέρουν να παίξουμε τίποτα interesting. Οπότε chat, ποιοι ήταν εδώ. Να αρχίσω να χαιρετάω τους αγαπημένους μου viewers. Όσοι ήταν, όσοι δεν πειράζει. Γιατί έφυγε και ο Trollt, έφυγε και ο Κολλιός, Τρελονίρο, Ruby. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ρε boys που ήσασταν εδώ σήμερα. Ελπίζω να είστε και στο επόμενο. Okay, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα μπροστά σας. Ένα υπέροχο απόγευμα και να περνάτε καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο stream. See ya. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Bye. Later.